Τα 50 του χρόνια στην υπηρεσία του νησιωτικού τραγουδιού γιόρτασε με μια συναυλία στο Θέατρο Πέτρας ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Μου ζήτησε να συμμετέχω στην εκδήλωση, ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Οπότε βρίσκομαι με αξώτες, είναι για μένα σαν να είμαι στο σπίτι μου και μεγάλωσα. Πες μου ότι χορεύεις κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι με το χορό είμαι λίγο ντροπαλός. Έχω μια συστολή με το χορό. Και αν μπορούσες να σε χαρακτηρίσεις ως μπαμπά. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο αυστηρός. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους. Είναι πολύ βασικό. Αυτή η βραδιά τη σχεδίαζα καιρό. Ήρθαν να με τιμήσουν πολύ εκλεκτοί φίλοι μου. Τώρα αυτή τη στιγμή μάλλον τραγουδάει ο γιος μου. Η μικρότερη της παρέας είναι σήμερα εδώ. Βέβαια και είναι. Πόσο χρονών είναι τώρα, αλήθεια, είναι 7. Έχει δείξει δείγματα ρυθμού και το έδειξε πολύ πολύ μικρή, ίσα που περπάταγε. Δούλευε το μίξερ και ξέρετε οι μηχανές έχουν ρυθμό. Και άκουσε το ρυθμό του μίξερ. Το παιδί τον άκουσε και άρχισε και κουνιόταν στο ρυθμό του μίξερ. Και είχα τρελαθεί. Τραγουδάει νησιωτικά. Τι τραγουδάει. Καλά, τα παιδάκια πιο πολύ ακούνε τώρα αυτά τα άλλα τα κοριτσάκια που. Κάτι Ζωζεφίν, κάτι ξέρεις τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι ταμένος και με συμβόλαιο με το Θεό να κάνω αυτό. Να τραγουδάω, να παίζω μουσική, να γράφω μουσική και στίχους. Γι' αυτό με έστειλε εδώ ο μεγάλος μπαμπάς. Όταν εκείνος νομίσει ότι έχω ολοκληρώσει το έργο μου, αυτό που με έστειλε να κάνω, τότε θα με πάρει. Ο τρόπος που μιλάτε για το Θεό μου δίνει την αίσθηση ότι η πίστη σας είναι πολύ μεγάλη. Και γιατί να μην είναι. Εγώ πιστεύω πέρα από το Θεό μας, πιστεύω στους Αγίους μας, πιστεύω πολύ στην πατρίδα μου, στη φυλή μου, στην οικογένεια και σε αυτό που είναι ο λαός μας. Ο λαός μας δεν είναι ένας τυχαίος λαός. Και δυστυχώς όσοι γεννήθηκαν και γεννιούνται Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι, οι πραγματικοί Έλληνες. Και πιστεύω ότι είμαι σε αυτή τη μικρή ομάδα κι εγώ. Η Ελλάδα δεν είναι τόπος. Είναι ιδέα. Είναι απευθείας αρμονία με το Θεό. Έτσι. Και έχουν έρθει εδώ για να κάνουν αυτά που έχουν κάνει και που ακόμα κάνουν και θα κάνουν. Χωρίς Ελλάδα, ο πλανήτης δεν μπορεί ούτε να έχει φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει, αλλά και αυτή τη στιγμή αν αφαιρέσουν τους Έλληνες, πάλι θα βουλιάξει και θα καταστραφεί.